Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των διπλωματικών αποστολών των πρεσβειών στη χώρα μας για τα χρήσιμα στοιχεία που μας ανέφεραν, όπως επίσης και τους συναδέλφους για τα ερωτήματα τα οποία έθεσαν. Θα ήθελα να επισημάνω μερικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι παρά τις ιδιομορφίες και τη διαφορετικότητα των διαφόρων χωρών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπάρχουν κοινά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και αναζητούμε απαντήσεις οι οποίες είναι παράλληλες ή και τεμνόμενες, μερικές φορές και αποκλίνουσες. Αλλά αυτό είναι η ποικιλία που μας γοητεύει όλους στην Ευρώπη, ιδίως σε ζητήματα πολιτισμού, που αντανακλούν ζητήματα εθνικής κουλτούρας, στο πλαίσιο βέβαια πάντοτε της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Θα ήθελα όμως να εντοπίσω ότι σε όλο τον προβληματισμό που άκουσα από το σύνολο των εκπροσώπων προκύπτει ένα ζήτημα για τις κοινωνικές και τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Αν δηλαδή στη σημερινή φάση της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα της μετάβασης σε έναν κόσμο του 21ου αιώνα αρκετά διαφορετικό αυτό που γνωρίζαμε, στον μετανεωτερικό κόσμο, εάν το στοιχείο της αντιμετώπισης των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων αποτελεί κεντρικό άξονα της προβληματικής και των επιλογών των κρατών. Αν δηλαδή οι εκπαιδευτικές πολιτικές αποτελούν κεντρικό στοιχείο των δημόσιων, των κρατικών πολιτικών, ή αν το θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία κατά τρόπο κυριαρχικό. Άκουσα τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και θα ήθελα να επισημάνω ότι η αντιμετώπιση των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων οπωσδήποτε σημαίνει μία πιο γενναιόδορη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Σημαίνει μία βελτίωση της αριθμητικής σχέσης αναλογίας εκπαιδευτικών και μαθητών φοιτητών. Σημαίνει κάλυψη προβλημάτων καθημερινής ζωής από οικοτροφία μέχρι σύντηση. Σημαίνει επίσης και τελικά προσλήψεις διδακτικού προσωπικού, δηλαδή γενναιότερη, πιο γενναιόδορη κρατική επιχορήγηση. Το τονίζω αυτό διότι αυτή η κατεύθυνση σε κάποιο βαθμό έρχεται σε αντίθεση με ασκούμενες πολιτικές στην Ευρώπη με την περιβόητη ιστορία των δημοσίων ελλημάτων. Και εδώ τίθεται ζητήματα αυτά που ονομάζουμε γόρδιοι δεσμοί. Διαφορετικά, φοβούμε ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και αν δεν εξαιρέσουμε από τον υπολογισμό των δημοσίων ελλημάτων τις δαπάνες για την παιδεία ή ένα μεγάλο μέρος των δαπανών για την παιδεία, τότε θα είναι μια συζήτηση χωρίς αντικείμενο μεταξύ μας και με τον κόσμο, με τους πολίτες της Ευρώπης. Εθέθησαν και άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η αποκεντρωμένη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Εμείς έχουμε εμπειρία ενός πολύ ισχυρού συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος. Θέλουμε να περάσουμε αρμοδιότητες, ευθύνες, με ανάλογους πόρους όμως, όχι απλώς να διώχνουμε ευθύνες από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους, και στην αυτοδιοίκηση αλλά και στις σχολικές μονάδες. Δεν πιστεύουμε ότι ένα συγκεντρωτικό σήμερα εκπαιδευτικό μοντέλο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Ακούσαμε μια συζήτηση και περί αριστείας από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αριστεία, τι εννοούμε με τη λέξη αριστεία και αν ο στόχος είναι όλα τα σχολεία να είναι άριστα, να λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ανταποκρίνονται σε αυτό που αναμένωσαμε νωρίτερα, αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, δηλαδή σχολεία δημοκρατικά, σχολεία ισότητας και μόρφωση των παιδιών, αν αυτό το πράγμα αντιβαίνει σε κάποια αντίληψη σχολείων ελίτ, κοινωνικά προνομιούχων παιδιών. Ανοιχτή συζήτηση και στην εκπαίδευση και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω την διαρκή αγωνία για το θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης.
Εδώ στην Ελλάδα ανέφερα είμαστε πίσω. Αν θυμάμαι καλά, είμαστε κάτω από το 30% του μαθητικού πληθυσμού στα τεχνικά λύκεια. Κάποια στιγμή έφτασε προ 15 ετίας στο 35%, αλλά με μια βίαιη επιλογή, πρώιμη επιλογή, που δημιούργησε μεγάλες κοινωνικές εντάσεις και διέλυσε και την τεχνική εκπαίδευση και το γενικό σχολείο. Άρα η επιλογή ανάμεσα στην τεχνική και τη γενική εκπαίδευση πρέπει να είναι επιλογή πειθούς των παιδιών, επιλογή ελκυστικού σχολείου, όπως αναφέρθηκε, όπως άκουσα, η εμπειρία της Φιλανδίας προηγουμένως, και όχι μια επιλογή δεύτερης κατηγορίας, η τεχνική εκπαίδευση, και με τη βία να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά. Έχουμε ανάγκη από ισότιμη τεχνική εκπαίδευση. Και άλλα πολλά στοιχεία ακούσαμε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Απλώς τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι, θα ήθελα να σας πω ότι το μέλλον της Ευρώπης περνάει μέσα από το μέλλον της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση όχι κλεισμένη βεβαίως και απομονωμένη από τις εξελίξεις της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά όχι όμως και υποταγμένη σε επιχειρηματικές επιλογές. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι ένα στοιχείο συνεργασίας με άλλους φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας, όχι όμως ένας θεσμός που θα υποτάσσεται σε άλλου τύπου δραστηριότητες και επιλογές. Ευχαριστώ.